Πάμε τώρα, καθώς διανύουμε μια εβδομάδα δράσεων και πρωτοβουλειών με φόντο και την βραδιά του ερευνητή, κορυφώνονται οι σχετικές δράσεις την Παρασκευή. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Γαρίνη και θα πραγματοποιήσουμε και μια ζωντανή σύνδεση με το εργαστήριό του. Είναι καθηγητής γενετικής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠΣ, το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ. Κύριε Γαρίνη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ που μας κάλεσατε στην εκπομπή. Θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας και να μου πείτε δύο λόγια για αυτή την πολύ σπουδαία βραδιά του ερευνητή. Ένας θεσμός διαχρονικός που έχει ως βασικό στόχο να φέρει κοντά από τη μία το κοινό, τη νέα γενιά και από την άλλη τους ερευνητές στην περιφέρεια Κρήτης και όχι μόνο. Ναι, η βραδιά του ερευνητή είναι μια σπουδαία μέρα. Νομίζω αύριο γιορτάζεται πανευρωπαϊκά. Νομίζω ότι ιδιαίτερα για την Κρήτη και το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας αλλά και το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι μια ξεχωριστή ημέρα γιατί μας δίνεται τη δυνατότητα να προβάλλουμε και στην κοινωνία αυτό που κάνουμε. Νομίζω ότι τους τελευταίους μήνες όλοι μας έχουμε καταλάβει με το κορονοϊό, με την πανδημία, τη σοβαρότητα του να έχουμε γνώση και να επενδύουμε στις βιοεπιστήμες. Είναι κάτι, η επιστήμη ζωής είναι κάτι που πραγματικά μας αφορά στην καθημερινότητά μας και νομίζω και αυτό οποιαδήποτε προσπάθεια να προβάλλεται το έργο των ερευνητών και ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτό το χώρο, νέων ανθρώπων, είναι κάτι το ξεχωριστό για μένα και νομίζω και για το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας αλλά και για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κύριε Γαρίνη, πραγματοποιούμε ζωντανή σύνδεση με το εργαστήριό σας. Θέλω να μου πείτε στο επίκεντρο της έρευνάς σας τι βρίσκεται. Βρισκόμαστε στο εργαστήριο γενομικής αστάθειας και φυσιολογίας θηλαστικών. Ουσιαστικά, όταν μιλάμε για γενομική αστάθεια, μιλάμε για τις γενετικές βλάβες που μαζεύουμε στο DNA μας με την πάροδο του χρόνου. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να μάθουμε πώς οι γενετικές αυτές βλάβες ουσιαστικά επιδρούν αρνητικά στη φυσιολογία του κυττάρου μας με την πάροδο του χρόνου. Αν το μάθουμε αυτό, μαθαίνουμε γιατί γυρνάμε, πώς γυρνάμε, αλλά και μπορούμε να αναπτύξουμε θεραπευτικά σχήματα για να επιμηκύνουμε τα υγιή χρόνια της ζωής μας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ζητούμε να επιμηκύνουμε ουσιαστικά την ίδια τη ζωή, δεν είναι αυτό ακριβώς που μας ενδιαφέρει, αλλά μέσα στο προσδόκιμο επιβίωσης να μπορέσουμε να ζήσουμε περισσότερα υγιή χρόνια και αυτό έχει ένα τεράστιο. Ποιοτικά χρόνια. Σκέλος. Ακριβώς. Ποιοτικά χρόνια σημαίνει χωρίς ασθένειες. Αυτή είναι η δική μας τουλάχιστον ερμηνεία. Μάλιστα. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε με απλά λόγια? Μας βλέπει τώρα απλός κόσμος. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι. Θα έλεγα ότι πλέον υπάρχουν οι συνήθεις τρόποι. Αυτοί που γνωρίζει ο καθένας μας. Η διατροφή, η άσκηση, δηλαδή ο τρόπος ζωής. Υπάρχουν όμως και θεραπευτικά σχήματα, τα οποία παραδείγματος χάρη μπορείς να μειώσεις τη φλεγμονή, μπορείς να δυναμώσεις λίγο το σημάδι της πρόληψης. Υπάρχουν επίσης ασθένειες που δεν γνωρίζαμε μέχρι πρώτε ότι σχετίζονται με τις γενετικές βλάβες. Δεν το γνωρίζαμε. Δεν γνωρίζαμε ότι μαζεύαμε βλάβες στο DNA μας και ότι αυτές επάγουν μια πληθώρα ασθενειών. Μπορεί να σχετίζονται με το διαβήτη, με τον νευροκυφλισμό, με διάφορες παθήσεις του μεταβολισμού. Σήμερα το γνωρίζουμε, για τη στιγμή που το γνωρίζουμε, είναι και ο μόνος τρόπος να εξελίξουμε συγκεκριμένα φάρμακα. Έτσι, αυτή είναι η ιστορία. Εδώ λοιπόν είναι ένας χώρος έρευνας, βασικής έρευνας. Νομίζω είναι η αρχική ελπίδα που έχουμε. Από εδώ γεννιούνται ιδέες, μετά οι ιδέες αυτές πατεντάρονται και από την πατέντα μπορούν να πάνε στη βιομηχανία και να περάσουν, αν θέλετε, μετά από κάποια χρόνια στα φαρμακεία. Αυτός είναι ο δρόμος. Είναι ένας δρόμος μακρύς, ένας δρόμος συνεχής, ένας δρόμος που χρειάζεται όμως χρηματοδότηση, χρειάζεται νέους ανθρώπους, νέο αίμα συνεχώς, γιατί χρειάζεται νέες ιδέες. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μπορούμε να το δούμε γραφειοκρατικά. Νομίζω τώρα, με το κορονοϊό, είδατε πόση τεράστια προσπάθεια χρειάστηκε από πόσες χώρες για να γίνουν απλά εμβόλια. Κύριε Γαρίνη, υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη, κάποιο συμπέρασμα το οποίο έχει προκύψει μέσα από την έρευνα που πραγματοποιείται και έδωσε μία όθηση? Προχωρήσαμε πολλά βήματα μπροστά και καταλήξαμε και βοηθήσατε και την επιστήμη, που θέλετε να αναφέρουμε? Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν συγκεκριμένα θεραπευτικά σχήματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί ως απόρρια
αυτής της δουλειάς. Θεραπευτικά σχήματα τα οποία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαδικασία πατέντας και θα θέλαμε να τα εκμεταλλευτούμε και εμπορικά στο μέλλον, έχουν να κάνουν με τη διαδικασία της φλεγμονής που είναι η ανοσολογική, αν θέλετε, απάτηση του οργανισμού σε αυτές τις βλάβες. Μπορούμε να την καταστήλουμε, έτσι. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε βλάβες και να μπορούμε να ζούμε περισσότερο, χωρίς να έχουμε όλες τις άλλες παθήσεις. Είναι δύσκολο βέβαια μέσα στα λίγα λεπτά να σας πω ακριβώς πώς λειτουργεί, αλλά σας λέω ότι υπάρχουν αυτές οι ιδέες, έτσι, και εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και μαζί με το ειδικό μου εργαστήριο και πλήθος άλλων εργαστηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να προχωρήσουν όμως, για να προχωρήσει η έρευνα και για να έχουμε και αποτελέσματα, θα πρέπει να υπάρξουν, κύριε Γαρίνη, και σχετικές χρηματοδοτήσεις. Και αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία στο μέτωπο λοιπόν της ενίσχυσης μέσα από χρήματα, από πόρους, πού βρισκόμαστε? Αυτό που πρέπει να γίνει είναι καταρχήν να προσελκύσεις ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να φέρουν αυτά τα χρήματα στη χώρα. Δεν μπορεί να τα φέρει οποιοδήποτε. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες ικανότητες και γνώσεις. Οπότε λοιπόν αυτό που συμβαίνει είναι ότι πρέπει να προσελκύσεις ανθρώπους, νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν τις γνώσεις από το εξωτερικό να έρθουν, να υπάρχει δηλαδή ένας ελκυστικός χώρος εργασίας και αυτοί μπορούν να μετά να φέρουν χρήματα. Πώς δηλαδή μπορούν να ξεκινήσουν και να ετοιμάσουν προτάσεις οι οποίες απηχούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ανταγωνιστικές και έρχονται τα χρήματα μαζί τους. Από την άλλη όμως πρέπει να υπάρχει και ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Δεν μπορεί όλα να είναι σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της έρευνας να εξαρτώμαστε συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχει και ένα εθνικό σχέδιο. Σε αυτό υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να υπενθυμίσω, νομίζω ότι το γνωρίζουμε, ότι η χώρα μας σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση της έρευνας βρίσκεται μάλλον στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης και αυτό δεν είναι επενετικό. Μπορεί όμως να αλλάξει. Είναι ελπίδα η έρευνα. Είναι οτιδήποτε μπορεί να καλυτερεύσει το αύριο και την καθημερινότητά μας. Οπότε σε αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια ιδιαίτερη έκκληση. Τώρα μπορεί να συμβεί λοιπόν σε εθνικό σχέδιο, αλλά μπορεί να συμβεί και σε τοπικό σχέδιο. Μπορεί να αφορά και την περιφέρεια και την περιφέρεια Κρήτης. Και νομίζω ότι εδώ η περιφέρεια έχει σταθεί αρκετές φορές κοντά μας, θα τη θέλαμε ακόμα περισσότερο, πιο κοντά στο Ίδρυμα, πιο κοντά και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις δράσεις, να δούμε ό,τι μπορούμε. Γιατί ο σκοπός είναι να κρατήσουμε τους νέους εδώ και να μην φύγουν παρά έξω. Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι απλά ότι φεύγουν, είναι ότι δεν έρχονται. Ακριβώς είναι αυτός ο όρος του brain drain και ναι. Πώς συζητήσεις έχουν γίνει κυρίως στα χρόνια, καθώς διανύουμε μια οικονομική κρίση. Εγώ θα αναφερθώ στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, πώς οι άνθρωποι έφυγαν από την Ελλάδα, προκειμένου βέβαια να ανοίξουν ορίζοντες, να πραγματοποιήσουν καριέρα. Ωστόσο, κύριε Γαρίνη, και θα συμφωνήσετε και θα το επιβεβαιώσετε, δεν επέστρεψαν πίσω. Όχι, δεν έχουν επιστρέψει. Αυτό είναι το πρόβλημα και πρέπει να βρούμε λίγο τη ρίζα που χτυπάει. Είναι τα χαμηλά εισοδήματα, είναι οι προοπτικές ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ότι είμαστε λίγοι. Είμαστε λίγοι για να τους προσελκύσουμε. Δηλαδή αυτό που λέμε η κρίσιμη μάζα. Να γίνει αυτό που λέμε ένα hub, έτσι, ένα λιμάνι από το οποίο μπορείς να βρεις μικρές εταιρείες βιοτεχνολογίας, εταιρείες οι οποίες είναι υψηλής τεχνολογίας, έντασης γνώσης. Μαζί με βασική έρευνα και νομίζω τότε θα έρθουν. Υπήρχε μια τέτοια τάση πριν την κρίση. Δυστυχώς βέβαιως έχει χαθεί. Έχουμε χάσει μισό εκατομμύριο και περισσότερο από μισό εκατομμύριο νέους ανθρώπους. Πιστεύω να αναστραφεί τα επόμενα χρόνια. Βέβαια, κύριε Γαρίνη, ότι αυτές οι συνθήκες δεν μπορούν να διαμορφωθούν από την μία μέρα στην άλλη. Συνθήκες για να κρατήσουμε, για να προσελκύσουμε ξανά αυτά τα μυαλά στην Ελλάδα. Έχει γίνει μια αρχή. Έχει γίνει μια αρχή, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι είναι λίγες και είναι μεμονωμένες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν μπορείς με κάποιες προσκλήσεις μεμονωμένες για κάποια περίοδο να προσκαλέσεις νέους ανθρώπους. Πρέπει να είναι συνεχής. Αυτή η διαφήμιση, αυτή η ένταση πρέπει να είναι συνεχής. Δεν μπορείς να έχεις ανάπτυξη χωρίς να έχεις νέους ανθρώπους και έρευνα. Δεν μπορεί να. Δηλαδή, ο κόσμος του εμπορίου και του τουρισμού, να το πω έτσι απλά, δεν φτάνει. Φάνηκε τώρα. Αυτή τη στιγμή το νησί. Έτσι. Έχει παραλύσει και στο εμπόριο και στο τουρισμό. Αν είχαμε όλη την άλλη βιομηχανία, αυτή την παραγωγή που λέω, θα είχαμε πολύ περισσότερες διεξόδους για το αύριο. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει και μια τρίτη, υπάρχει και ένας τρίτος δρόμος, αλλά πρέπει πραγματικά να τον πιστέψει η χώρα μας, να τον πιστέψουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και να συνδράμουν στην προσπάθειά μας. Νομίζω πάντως ότι, να πω και κάτι θετικό, το νησί αυτό εδώ τουλάχιστον έχει ξεχωρίσει σε αυτό. Το νησί αυτό, δηλαδή, η Κρήτη με το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται αρκετά ψηλά στην κατάταξη.
Και νομίζω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια της χώρας. Ίσα-ίσα είμαστε πρότυπο για να μας μιμηθούν. Απλά εμάς θα πρέπει να μας βοηθήσουν ακόμα περισσότερο. Δείχνουμε τον δρόμο για τη χώρα και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να συνεχίσει. Κύριε Γαρίνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.